Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Βέρεια ΠΑΟΚ το Σάββατο. Πάμε να μιλήσουμε κυρίως για αυτόν τον αγώνα, αλλά και να πάρουν πληροφορίες για την ομάδα της Βέρειας, που και αυτή έκανε ένα νέο ξεκίνημα μεγάλο ενδιαφέρον και πολλά γνώριμα πρόσωπα φυσικά. Ένας από αυτούς είναι ο κύριος Νίκος Σταμπασίδης, άμεσος συνεργάτης του Γιώργου Γεωργιάδη, τεχνική ηγεσία της Βέρειας. Κύριο Σταμπασίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας για από την Βέρεια. Είστε καλά? Μια χαρά, μια χαρά. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι είχατε μερικές δύσκολες στιγμές πριν λίγες ημέρες. Βιώσατε κάτι τραγικό στην ομάδα. Δεν ξέρω, ξεπερνιέτε αυτό, και μιλάμε βεβαίως για τον νεαρό τερματοφύλακα. Αν η ομάδα έχει ξεπεράσει το σοκ, αν όλοι εσείς μπορείτε να το ξεπεράσετε και αν μπορείτε να πείτε ότι η ζωή συνεχίζεται μετά από μια τέτοια στιγμή. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Είναι μονόδρομος. Ναι. Ήταν μια τραγική στιγμή. Ήταν κάτι που πραγματικά σοκάρει. Αλλά όπως σας είπα, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Είναι η σκληρή πλευρά της ζωής. Ναι. Δυστυχώς. Πέφτουμε την επόμενη μέρα. Πώς έχει ξεκινήσει η σεζόν για την Βέρεια? Νέα τεχνική ηγεσία βεβαίως εσείς, αρκετά νέα πρόσωπα. Υψηλή στόχη? Βλέπετε αρκετά ψηλά? Κοιτάξτε, όπως είπατε και εσείς, πολλά νέα πρόσωπα, 16-17 μεταγραφές. Είναι κάτι, μια καινούργια αρχή για την ομάδα, όταν έχεις τόσα πρόσωπα. Και οπωσδήποτε δεν θα θέλαμε αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη φάση, να μιλάμε για οτιδήποτε άλλο πέρα από τη δημιουργία μιας ομάδος καλής, ανταγωνιστικής. Πρώτο στόχο να μην κινδυνεύσει σε καμία περίπτωση στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Κάτι το οποίο επιβάλλεται να το κάνουμε, γιατί οι παίκτες που ήταν στην ομάδα, που ήταν, επαναλαμβάνω, μαζί με αυτούς που ήταν, είναι πραγματικά πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, πολύ καλοί παίκτες, πολύ καλοί χαρακτήρες. Και αυτό που πρέπει εμείς να κάνουμε, σήμερα γύρω από την ομάδα, να δουλέψουμε. Και νομίζω ότι έχει Βέρεια όλες τις προϋποθέσεις ώστε να πετύχει αυτόν τον πρώτο στόχο που σας είπα, που είναι ότι να μην μπει στη διαδικασία του υποβιβασμού σε καμία περίπτωση. Σε σχέση με τη μελέτη που κάνατε στον προγραμματισμό, πιστεύετε ότι πετύχατε σε μεγάλο ποσοστό? Δηλαδή, υπάρχει κάτι το οποίο δεν το καταφέρατε? Δεν θα σ' άκουσα ξαναπείτε. Σε σχέση με τον προγραμματισμό που θέλατε να κάνετε εξ αρχής, υπάρχει ικανοποίηση, υπάρχουν κάποια πράγματα που θέλατε να κάνετε και δεν το καταφέρατε? Όχι. Στην πρώτη φάση που πήγαμε στην ομάδα ήταν η ομάδα να δούμε ποιοι πρέπει να μείνουν στην ομάδα, γιατί είχαν και κάποιες αποχωρήσεις. Και ποιοι πρέπει να έρθουν, και πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό αυτόν τον στόχο, με τη βοήθεια της διοίκησης και του κυρίου Γαρεπίδη, μπορέσαμε και πήραμε παίκτες αξιόλογους, και αυτό μας κάνει αισιόδοξοι για το μέλλον της ομάδας. Μάλιστα. Ποια συμπεράσματα έχετε βγάλει για την ομάδα σας από τα πρώτα παιχνίδια? Εντάξει, τα φιλικά λίγο και τα πρώτα μάτς πρωταθλήματος. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι με την ποιότητα, την ταχύτητα που έχετε μπροστά, μάλλον μπορείτε να βγάλετε πολύ εύκολα αρκετά διπλά στο πρωτάθλημα, όταν και ο αντίπαλος παίζει πιο ανοιχτά. Τώρα, εντάξει, αποδείχθηκε στην αρχή με το Χ, με τα Γιάννενα, αλλά και το διπλό στην Κομωτινή, αλλά μάλλον τέτοια αίσθηση έχουμε για εσάς και στην πορεία. Ναι, κοιτάξτε, όπως είπατε και εσείς, το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι λίγο ιδιόμορφο. Υπάρχουν οι ομάδες, τα εντός έδρας, τα εκτός έδρας, ομάδες που στείνονται στο μισό το γήπεδο, και αυτό δυσκολεύει ομάδες που θέλουν να δημιουργήσουν σε κλειστούς χώρους. Και υπάρχουν και τα παιχνίδια τα εκτός έδρας ή κάποια άλλα παιχνίδια, εν πάση περιπτώσει, τα οποία η ίδια η ομάδα αμήνεται και έχει περισσότερους χώρους να αναπτυχθεί. Εμείς, όπως είπατε και εσείς, όπως είδατε και εσείς, έχουμε ποδοσφαιριστές γρήγορους με καλά τεχνικά χαρακτηριστικά. Πρέπει να προσαρμοστούμε και στα δύο, θα έλεγα, αυτά τρόπους παιχνιδιού των ομάδων, να προσαρμοστούμε στις απαιτήσεις, επαναλαμβάνω, του ελληνικού πρωταθλήματος, που είναι ένα ιδιόμορφο πρωτάθλημα, και πρέπει να μπορούμε να πετύχουμε αυτά που θέλουμε, δηλαδή τις νίκες, και με ομάδες που αγωνίζονται με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλο. Το Σάββατο έχουμε τον αγώνα Βέρεια ΠΑΟΚ. 14 Αυγούστου έγινε ένα φιλικό στην Βέρεια. Εντάξει, ναι, πολύ διαφορετική η νοοτροπία, η ψυχολογία του αγώνα. Τώρα είναι επίσημο μάτς, παίζονται βαθμοί. Αλλά εκείνο το μάτς κρίθηκε σε λεπτομέρειες. Δεν μπορείς να πεις ότι κάποια ομάδα ξεχώρισε, ήταν καλύτερη της άλλης, κέρδισε η Βέρεια τελευταία φάση του παιχνιδιού. Συμφωνείτε ότι και αυτό το μάτς, ίσως λόγω και του αγωνιστικού χώρου,
στη Βέρεια πάλι στις λεπτομέρειες θα κριθεί το Σάββατο. Ναι, σας είπα, ο αγωνιστικός χώρος παίζει ρόλο και για τις δύο ομάδες και ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα από αυτά που έχουμε παρακολουθήσει τα παιχνίδια, ότι προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο με καλούς τεχνικά, προσπαθεί να παίξει και ο αγωνιστικός χώρος, όπως είπαμε και πριν, που δεν είναι τόσο καλός, δεν βοηθάει και την ομάδα του ΠΑΟΚ και τη δικιά μας την ομάδα. Το παιχνίδι εκείνο όμως είναι ένα φιλικό παιχνίδι, δεν έχει τόσο σημασία το ποιος νίκησε, βέβαια για τη δικιά μας την ομάδα, επειδή είμαστε η Βέρεια και τέτοιες νίκες έστω και σε φιλικά απέναντι σε ομάδες του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, είναι μια αυτοπεποίθηση στην ομάδα. Όμως, όπως σας είπα πριν, είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι εκείνο. Αυτό είναι ένα, θα είναι ένα άλλο παιχνίδι. Μπήκαμε πλέον στο πρωτάθλημα, μιλάμε για βαθμούς. Πρέπει πέρα από το παίζω καλά να παίρνω και βαθμούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτό δίνει αυτοπεποίθηση. Αγωνιστικός χώρος, όπως σας είπα, όπως είπατε και εσείς, δεν θα βοηθήσει πολύ τους ποδοσφαιριστές, όμως πρέπει και είναι αναγκασμένοι και αυτοί να προσπαθήσουν και έστω και σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο να δείξουν σημάδια ή στοιχεία από, τους, από τα χαρακτηριστικά τα καλά που έχουν. Τον ΠΑΟΚ πώς το βλέπετε σε σχέση με αυτό που αφήσατε τον περασμένο Ιούνιο και σε σχέση με αυτό που παρουσιάζει τώρα? Ο ΠΑΟΚ, σας είπα, ήθελε κάποιες αλλαγές, πολλές αλλαγές θα έλεγα, αυτές που γίνανε πιστεύω ότι και εμείς είχαμε σύμφωνη γνώμη σε, τουλάχιστον σε πολλούς ποδοσφαιριστές που έπρεπε να αποχωρήσουν από το σύλλογο, να αλλάξει το κλίμα στην ομάδα. Αυτό έχει ενδιαφέρον να μας το αναλύσετε λίγο, γιατί από ό,τι γνωρίζαμε κι εμείς δεν υπήρχε διαφορά απόψεων μεταξύ του Γιώργου του Γεωργιάδη και του Γκορ Τούντορ για τις απομακρύνσεις. Όχι, κοιτάξτε, πάνω σε αυτό το θέμα το έχω ξαναπεί, άλλωστε υπάρχει και πιστεύω ότι υπήρχε και, και συζήτηση μεταξύ του κυρίου Άρνεση και του κυρίου Γεωργιάδη και ίσως πιθανό να υπάρχει και γράφος κάτι που έλεγε τις απόψεις του και δεν ήταν μακριά από αυτά που γίνανε στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Και έτσι νομίζω ότι πρέπει να γίνεται στις ομάδες. Μπορεί να φεύγει κάποιος προπονητής, αλλά αφήνει κάτι το οποίο πρέπει, θα είναι οδηγός για τον επόμενο. Κάπως έτσι νομίζω ότι λειτουργήσε και ο ΠΑΟΚ. Γίνανε πολλά πράγματα που χρειάζονταν να γίνουν σε πρώτη φάση οι αποχωρήσεις. Από εκεί και πέρα έχουμε τον ερχομό νέων παικτών. Αυτό θα το δείξει το μέλλον, αν μπορούν αυτοί να ανταποκριθούν στον ΠΑΟΚ. Το βέβαιο είναι όμως ότι πρέπει να δοθεί επίστοση χρόνου σε αυτούς που είναι γύρω από τον ΠΑΟΚ, τους παίκτες, πρέπει, γιατί όλα μπορείς, πολλά μπορείς να τα αγοράσεις, αλλά το χρόνο δυστυχώς δεν μπορείς. Από αυτά που βλέπω ότι προσπαθεί ο ΠΑΟΚ, προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο, πρέπει να δοθεί πίστοση χρόνου στην ομάδα και νομίζω ότι έχει, νομίζω, τον κύριο Σαββίδη που δίνει τα ηχέγγυα σε οποιοδήποτε είναι στον ΠΑΟΚ να μπορέσει να φτάσει στον ΠΑΟΚ εκεί που θέλει ο κόσμος και οι φιλάθλοι του. Κύριε Σταμπασίδη, σας αγχώνει ή σας εκνευρίζει αυτή η κουτοπώνηρη αίσθηση που επικρατεί στην Ελλάδα ότι παίζει ο ΠΑΟΚ με τη Βέρεια, είναι άνθρωποι που πέρασαν από τον ΠΑΟΚ και στη διοίκηση και στην τεχνική ηγεσία, ακόμα και οι ποδοσφαιριστές και άρα το μάτς μπορεί να είναι πιο εύκολο για τον ΠΑΟΚ ότι ίσως αυτές οι πονηρές σκέψεις που γίνονται στην Ελλάδα. Ίσως να γίνονται βέβαια και επειδή έχουμε δει άλλα παραδείγματα με άλλες ομάδες. Έτσι. Και τον μπερδεύουμε ότι μπορεί να γίνει και εδώ κάτι τέτοιο. Εσείς πώς το αντιμετωπίζετε, αν κοιτάξτε, το έχετε σκεφτεί. Πείτε μου. Αν το έχετε σκεφτεί, αν σας απασχόλησε ή αν το βλέπετε όπως όλα τα παιχνίδια. Κοιτάξτε, να δείτε, είμαστε στον χώρο, σκεφτόμαστε και λειτουργούμε επαγγελματικά. Ναι. Έχουν συμβεί πολλά παιχνίδια τέτοια στο παρελθόν, είτε και σαν ποδοσφαιριστές, είτε και σαν προπονητές. Αφήνουμε έξω το συνέστημα, πρέπει να υπάρχει η ψυχρή λογική, ο επαγγελματισμός. Γι' αυτό είμαστε στην ομάδα της Βέρειας, για να υπερασπιστούμε και να βοηθήσουμε να πετύχει η ομάδα τους στόχους. Και εμείς πρέπει να σκεφτόμαστε και να λειτουργούμε επαγγελματικά. Τώρα, όσον αφορά τις σκέψεις αυτές που λέτε, καταλαβαίνω ότι στην Ελλάδα ζούμε. Πάντα στην Ελλάδα, πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια, από όλους αυτούς που θέλουν να βλέπουν τα πράγματα μισοάδια, σκέφτονται έτσι. Περιμένουν μετά ένα αποτέλεσμα και ανάλογα εμφανίζονται ή περιμένουν μετά την επόμενη Κυριακή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια... Δεν ξέρω τι γίνεται αλλού, αλλά τουλάχιστον στη δικιά μας την ομάδα πιστεύω ότι η σκέψη μας είναι καθαρά επαγγελματική και με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπίσουμε τον ΠΑΟΚ, που είναι ένας μεγάλος αντίπαλος και ίσα-ίσα χαιρόμαστε όταν αντιμετωπίζουμε τέτοιες ομάδες. Προφανώς με γεμάτο γήπεδο, έτσι καταλαβαίνω ότι θα έχει πάρα πολλούς φίλους του ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Έχει και πολλούς εδώ στην Βέρη. Και είναι και η Βέρεια κοντά στη Θεσσαλονίκη, οπότε υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός στον κόσμο του ΠΑΟΚ, θα ακολουθήσει την ομάδα.
Εντάξει, αυτό είναι κάτι στα υπέρ του ΠΑΟΚ, αλλά εμείς θα κοιτάξουμε τη δικιά μας την ομάδα. Ωραία. Να πάμε λίγο σε μια εξειδικευμένη ερώτηση. Έχετε το Γιαννούλη ιδανικό από τον ΠΑΟΚ. Τον οποίο Γιαννούλη εμείς τον ξέραμε από, από τον δανεισμό που είχε στο Πιερικό. Πέσει ένα καθαρό εξτρέμ. Ένα παιδί μεσοεπιθετικό. Είναι απόφασή σας να τον δουλέψετε ως αριστερό μπακ, που είδαμε στο φιλικό, ή ήταν κάτι συγκυριακό? Για πείτε μου πάλι, δεν σας άκουσα. Για τον Γιαννούλη λέω. Που τον ξέραμε σαν εξτρέμ. Υπάρχει απόφαση δική σας να δουλευτεί ως μπακ, ή ήταν κάτι συγκυριακό που το είδαμε στο φιλικό? Προσωπικά εγώ αυτά που είδα στις προπονήσεις και αυτά που βλέπω σε αυτό το διάστημα με τον Γιαννούλη, ότι μπορεί να ανταποκριθεί και στη θέση του μπακ. Δεν τον βλέπω, δεν τον είδα προσωπικά. Εγώ θα λέω την άποψή μου. Ναι. Ότι επιλέγοντας να αποκριθεί και στη θέση του μπακ, το ίδιο πιστεύω ότι έχει δίκιο ο κύριος Γεωργιάδης. Είναι ένα παιδί που νομίζω ότι μπορεί να ανταποκριθεί στη θέση αυτή. Έχει δηλαδή και αμυντικές ικανότητες και επιθετικές. Ήταν κάτι που το δείχνει ο ποδοσφαιριστής, δεν ήταν κάτι που το διαλέξαμε εμείς. Mm-hmm. Αυτό είδαμε εμείς. Mm-hmm. Μάλιστα. Έγινε. Κύριο Σταμπασίδη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή πορεία, καλή σεζόν να έχετε στη Βέρεια και σε όλα θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι.